Πάμε τώρα και στον Δήμο Κοζάνης, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του West με τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου και υπεύθυνο της Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Μάρκο Φλόρ, να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τους ελέγχους όσον αφορά το αν τηρούνται και τα μέτρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους δημότες. Να είστε καλά. Τι γίνεται τώρα όσον αφορά τους ελέγχους, ποια είναι η εικόνα που έχουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης και αν είστε ικανοποιημένος με τα μέτρα που εφαρμόζονται από την πλευρά των πολιτών? Η έλεγχη και από την πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας, φυσικά και από την αστυνομία, συνεχίζει και γίνονται πιο εντατικοί, να το πω έτσι. Δεν έχουν προβλήματα ιδιαίτερα. Ο κόσμος έχει συμμορφωθεί στα μέτρα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Προβλήματα ιδιαίτερα δεν έχουμε καθόλου. Πόσους ελέγχους έχετε κάνει μέχρι στιγμής και αν στους ελέγχους αυτούς που έχετε κάνει τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί? Δηλαδή σε τι δεν έχουν έτσι... Πόσοι ελέγχοι έχουν γίνει, γιατί γίνονται καθημερινά και σήμερα έχουν γίνει αρκετοί. Τα πρόστιμα όμως που έχουν επιβληθεί, από ό,τι ξέρω από χθες που είχα επαφή με τον Διευθυντή της Δημοτικής Αστυνομίας, ήταν 10 πρόστιμα τα οποία είχαν επιβληθεί πριν τη νέα απόφαση που προβλέπει 300 πρόστιμα. Με το καινούργιο σύστημα δεν έχουν επιβληθεί, δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση. Μάλιστα, άρα δεν έχουμε παραβάσει στο Δήμο Κοζάνης, δηλαδή τα εφαρμόζουν οι πολίτες τα μέτρα? Οι πολίτες τα εφαρμόζουν, είναι προσεκτικοί και τη μάσκα και τα SMS και όποιο δικαιολογητικό άλλο βεβαίως και λοιπά που χρειάζονται για τις μετακινήσεις τους. Μάλιστα, άρα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα μου λέτε. Δηλαδή και το SMS στέλνουν και τις βεβαιώσεις έχουν οι εργαζόμενοι. Υπάρχει καλή εικόνα από την πλευρά των πολιτών στο Δήμο Κοζάνης? Οι πολίτες έχουν συμμορφωθεί, τηρούν τα μέτρα και βέβαια η Δημοτική Αστυνομία όταν και εφόσον διαπιστώνει κάποιες φορές συνοστισμό, ας το πω έτσι, επεμβαίνει και δίνει κατάλληλες οδηγίες ώστε να αποφεύγονται. Μάλιστα. Πού θα δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα το επόμενο διάστημα, κύριε Αντιδήμαρχε? Κυρίως... Γιατί έχουμε και τις λαϊκές, τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και όχι μόνο. Παιδικές χαρές και στους παιδικούς σταθμούς, θα ήθελα να το αναφέρω και, και από το κανάλι σας, θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς κυρίως να μην αφήνουν τα παιδιά να συνοστίζονται εκεί, καθότι από τη στιγμή που έπαψε η λειτουργία τους, μερικές φορές τα παιδιά συνοστίζονται σε αυτούς τους χώρους. Κάνετε ελέγχους? Κάνετε ελέγχους με την έννοια το να πάει η Δημοτική Αστυνομία και να κάνει κάποιες συστάσεις να προσέχουνε? Περί πολύ η Δημοτική Αστυνομία και όταν διαπιστώνει ότι ο αριθμός των παιδιών εκεί είναι μη επιτρεπτός, συνιστά την διάλυση τους. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα πώς λειτουργούν και οι υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης, κύριε Αντιδήμαρχε, τι αποφάσεις έχετε πάρει για τη λειτουργία? Κάποιος που θέλει να εξυπηρετηθεί όσον αφορά τον Δήμο και τα ΚΕΠ, πώς λειτουργείτε πλέον, τι αποφάσεις έχετε μέχρι τέλος του Νοέμβρη που υπάρχει το ολογενικό lockdown? Οι δημότες γνωρίζουν, γίνει γνωστό ήδη δηλαδή και με ανακοινώσεις από το Δήμο, ότι θα πρέπει με ραντεβού όταν χρειάζεται να εξυπηρετηθούν και κυρίως να αποφεύγουν προσέλευση στα κτίρια του Δήμου, στις υπηρεσίες του Δήμου και να μην έρχονται καθόλου όταν δεν είναι κάτι επίγον, να το πω έτσι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή κάποιος που θέλει οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει, να κλείσει κάποιο ραντεβού. Ως κλείνει ραντεβού και εξυπηρετούνται κανονικά. Οι υπηρεσίες λειτουργούν με το 50% όπως είναι γνωστό και κυρίως με τηλεεργασία κάποιοι όπου είναι δυνατόν αυτό. Ωραία. Έχουμε καλή εικόνα όσον αφορά το Δήμο Κοζάνης με τα κρούσματα, κύριε Αντιδήμαρχε? Με την έννοια τι εικόνα έχετε, επειδή είστε αντιδήμαρχος διοίκησης του Δήμου και αν υπάρχουν θετικά κρούσματα, είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τις υπηρεσίες? Υπηρεσίες γενικότερα. Και γενικότερα όσον αφορά το Δήμο Κοζάνης και ένα σχόλιο θα ήθελα και για την κατάσταση που επικρατεί. Βλέπουμε ότι έχουμε μια ανησυχία, κάποιες στιγμές μειώνονται τα κρούσματα στην ενημέρωση που έχουμε καθημερινά, κάποιες στιγμές βλέπουμε μια αύξηση. Δεν νομίζω, γιατί τουλάχιστον χθες και την πληροφορία που έχω και εγώ και στο ξέρετε, στο Δήμο Κοζάνης ήταν 10 τα κρούσματα, που σημαίνει ότι ήταν λιγότερο από προηγούμενες φορές. Αλλά νομίζω ότι έτσι και αλλιώς θα υπάρχει μια διακύμανση, ας το πω έτσι. Αλλά 12 κρούσματα, ναι. Λιγότερα από πριν. Μάλιστα. Όσον αφορά τους εργαζομένους στο Δήμο, δεν έχουμε κρούσματα. Κάποια ελάχιστα, 1-2, έχουν αντιμετωπιστεί όπως προβλέπετε από τους γιατρούς.
Ωραία. Τώρα, κλείνοντας, τι πρωτοβουλίες θα δούμε το επόμενο διάστημα στήριξης των επιχειρήσεων? Το είδαμε στην πρώτη πανδημία, πήρατε κάποιες αποφάσεις για διευκόλυνση, για τα ενίκια, για τις πληρωμές. Τι σκέφτεστε τώρα, κύριε? Αυτή τη φάση ισχύουν όσα έχουμε αποφασίσει μέχρι τώρα. Στην πορεία θα δούμε αν απαιτηθεί να ληφθούν και άλλα μέτρα και πρωτοβουλίες από την πλευρά του Δήμου. Αυτές θα αφορούν όσον αφορά τα ενίκια και τις πληρωμές, κύριε Δήμαρχε? Ισχύουν αυτά, ναι, κανονικά. Μάλιστα. Άρα είναι πρωτοβουλίες στήριξης του χώρου της εστίασης, του λιανικού εμπορίου. Επιχειρήσεις που όλη αυτή την περίοδο είναι κλειστές. Έτσι, ξέρετε πολύ καλά ότι τέλει για το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν, δεν έχουν απαλλαγή από αυτά τα τέλη. Και βέβαια για το υπόλοιπο θα δούμε, μιλάμε για 50%. Μάλιστα. Αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι υπομονή. Έτσι. Σε όλους μας υπομονή. Να είστε καλά, κύριε Φλόρο. Σας ευχαριστώ.